Θα στενοχωρήσουμε τους συμπατριώτες του Μαρκ Κλάτεμπερκ, αλλά θα στενοχωρήσουμε και τους Έλληνες διαιτητές, καθώς όπως αποδείχθηκε όλοι αυτοί τρέχουν στο ΒΑΡ για να αλλάξουν την απόφασή τους. Και προσέξτε, στο οπισθόφυλλο της ΣΑΝ που δημοσίευσαν οι δικογραφίες της Μέρις Μπενέα, μιλάνε για φοβισμένους και βιλούς διαιτητές, διότι όπως λένε, πέρσι στην Premier League από τις 87 περιπτώσεις, στις 82 άλλαξαν την απόφασή τους, από τις 87 που οδηγήθηκαν στο ΒΑΡ οι Άγγλοι διαιτητές. Φέτος ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό στην Premier League, 49-49. Δηλαδή πήγαν 49 φορές στο ΒΑΡ και τις 49 άλλαξαν, όπως γράφει η ΣΑΝ, κυρία Μπενέα. Πιο σκληρά το λέει, κύριε Θωμαίδη, αλλά ναι, δεν εγώ, το λέει. Τους λέει κότες. Γιατί κότες. Δεν το λέτε, κότες τους λέει. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο... Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο και κάποια στιγμή στο κείμενο του πρωτοσέλιδου πράγματι μιλάει για κότες. Πράγματι. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της ΣΑΝ. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σπανέα. Τον κύριο Αντωνίου, α, τον κύριο Σπανέα, ναι. Τον κύριο Σπανέα ναι. Θέλω να ρωτήσω. Αν και οι Έλληνες είναι. Που είναι και μανιάτης. Κύριε Σπανέα, καλησπέρα. Αισθάνεστε καλησπέρα. Ότι οι διαιτητές είναι κότες. Κότες. Ναι, έτσι σας αποκαλείσαν. Όχι τους Έλληνες. Όχι τους Έλληνες, αλλά κατ' επέκταση όλοι οι διαιτητές πάνε προσφεύγουν στο ΒΑΡ. Όχι, ναι, με προκαλεί τώρα η ΣΑΝ, γιατί εμείς δεν είμαστε κουνιστοί εδώ, δεν είναι Αγγλία. Δεν πολύ κουνιώτοι, δεν κουνιώτοι οι Έλληνες. Εντάξει, έτσι. Αλλά και αυτοί προσφεύγουν στο ΒΑΡ. Ακούστε να δείτε, τους δόθηκε η ευκαιρία να βγάλουν από πάνω τους, αν θέλετε, τις ευθύνες. Το ΒΑΡ έχει τα καλά του, γιατί σίγουρα είμαστε πιο άνετοι, βλέπουμε την πραγματικότητα και δεν παίρνουμε την ευθύνη στην πλάτη μας. Εδώ, αυτό έτσι όπως έγινε, άφησε πολλά κενά. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει μια αυστηροποίηση του θέματος. Δηλαδή, όταν πηγαίνει στο ΒΑΡ, θα πρέπει αυτομάτως να δεχόμαστε ότι δεν λειτουργήσει σωστά, δεν έχει την ευθύνη που πρέπει να έχει μες στο γήπεδο, αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο και καλύπτεται από το ΒΑΡ. Οπότε θα μπορούσε να υπάρχει μια ποινή κάθε φορά που πηγαίνει στο ΒΑΡ και να μειώνει τη βαθμολογία του. Άρα λοιπόν, όσο συχνότερα πάει ένας διαιτητής στο ΒΑΡ, πρέπει να ελέγχεται πειθαρχικά, λέτε. Βεβαίως, ναι. Δηλαδή, το παιχνίδι τελειώνει ήσυχα μέσω του ΒΑΡ. Όχι ήσυχα γιατί ο διαιτητής ήταν πολύ καλός, γιατί ήταν πολύ προσεκτικός, γιατί έχει πολύ καλή, αν θέλετε, εκγύμναση για να είναι κοντά στις φάσεις. Τώρα με το ΒΑΡ όλα πάνε καλά. Δηλαδή και κάτι να στραβώσει, ρίχνει μια ματιά στην τηλεόραση και τελειώνει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Ναι, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Η άλλη λύση είναι να φτιάξουμε ένα λογισμικό, να το βάλουμε μέσα σε μια μπάλα, βάλουμε ένα μικρό τσιπάκι, θα φύγουν οι διαιτητές από μέσα και όταν γίνεται ένα λάθος, η μπάλα θα σταματάει και δεν θα μετακινείται σε περίπτωση που δεν είναι η σωστή θέση. Και έτσι και οι ποδοσφαιριστές θα κάθονται στην απόσταση τη σωστή και διαιτητής δεν θα υπάρχει για να χάνει τη μισή εκπομπή κάθε Κυριακή με τα λάθη της διαιτησίας. Θέλετε να συμφωνήσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν μια τραγική, ένα τραγικό Σαββατοκύριακο για τη διαιτησία, τουλάχιστον αυτά που είδα εγώ. Εσείς τα κρίνετε. Ενδεικτικά έχω συλλέξει 4 φάσεις από 4 διαφορετικά ελληνικά γήπεδα. Ενδεικτικά. Και θέλω να το δούμε μαζί, κύριε Σπανέα. Να ξεκινήσω από το περίφημο γκολ του Όφη που ακυρώθηκε για φάουλ. Για να το δούμε. Είναι διαιτής ο Τσακαλίβης από τη Χαλκιδική. Και σε πρώτο χρόνο βλέπει φάουλ στον μπέκ της Λαμίας και ακυρώνει τον γκολ του Όφη. Όχι, δεν υπάρχει. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Είναι και σε καλή θέση, αλλά αν το βλέπετε κι εσείς, μια μικρή αμφιβολία που έχει μέσα του, αμέσως τον οδηγεί στο ΒΑΡ. Τον καλεί το ΒΑΡ. Του λέει πάνε δέστο. Δεν υπάρχει. Άρα δεν είχε εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό, δηλαδή τι είδε. Είχε και ο ίδιος αμφιβολίες για να πάει, γιατί αν δεν είχε αμφιβολίες, ο κ. Τσακαλίδης δεν θα πήγαινε. Αν πίστευε ότι έχει ιδία αντίληψη, λέτε. Βεβαίως, δεν θα πήγαινε. Γιατί και στην εποχή που έπαιζα εγώ, πολλές φορές ο βοηθός σήκωνε και άλλες φορές δείχναμε τη σέντρα, άλλες φορές δεν το αποδεχόμασταν κτλ. Γιατί είχαμε ιδία αντίληψη. Εδώ προφανώς το ΒΑΡ κάνει το διαιτητή πιο ήρεμο, πιο ήσυχο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα του καταλογίσει κάποιος με τα σκοπιμότητα. Λοιπόν κατακυρώνει τον γκολ του Όφη, δηλαδή το ΒΑΡ σώζει τον κύριο Τσακαλίδη. Πάμε σε επόμενη φάση παρόμοια. Πάμε στο ΆΚΑ που παίζει η ΑΕΚ με το Βόλο. Είναι ο Τσούμπερ πρωταγωνιστής και εδώ θα καταλογιστεί, μάλλον δεν καταλογίζει κάτι ο Μανούχος,
αφήνει τη φάση να εξελιχθεί, δίνει κόρνερ μάλιστα, και λίγο αργότερα θα κληθεί να δει τη φάση στο ΒΑΡ. Τι λέτε? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να... εδώ δείχνει μια τάση ότι θα πέσει, δηλαδή δεν έχει γίνει παράβαση και από σπρόξιμο, αλλά με το αριστερό του πόδι, ο νούμερο 7, πατάει στο αριστερό, εδώ, πατάει το αριστερό πόδι του 17 και τον ατρέπει. Είναι πέναλτι. Δεν... είναι καθαρή φάση, δεν έχει δηλαδή μπροστά του πολλούς παίχτες. Ναι. Και μάλιστα είναι πολύ κοντά ο διαιτητής, όπως βλέπουμε. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν ο Μανούχος αναγκάζεται να οδηγηθεί στο ΒΑΡ και να δώσει πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, αλλά χρειάστηκε, όπως είπαμε, η συμβολή του ΒΑΡ. Πάμε τώρα στο τρίτο γήπεδο, στο τρίτο ελληνικό γήπεδο, που είναι η Λεωφόρος, το Απόστολος Νικολαίδης. Σε αυτή τη φάση, ο κύριος Σιδηρόπουλος δεν δίνει πέναλτι υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ. Και αυτός κοντά είναι. Κοντά είναι. Το βλέπετε. Κοντά είναι, αλλά έχει πλάτες και τους δύο ποδοσφαιριστές. Πήγε απευθείας στο ΒΑΡ ή δεν το έδωσε και πήγε μετά. Τον κάλεσε. Δεν έδωσε. Και μετά τον κάλεσε το ΒΑΡ. Ναι. Είναι καθαρή περίπτωση. Βλέπετε ότι ο ποδοσφαιριστής του Αστερά παίρνει την μπάλα από τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και στο γύρισμά του παίκτη Παναθηναϊκού τον βρίσκει στο στήθος. Μάλιστα. Οδηγείται στο ΒΑΡ από τον συνάδελφό του ο Σιδηρόπουλος και στη συνέχεια θα καταλογίσει το πέναλτι υπέρ του Αστέρα. Όταν λοιπόν πάει ο κύριος Σιδηρόπουλος με την εμπειρία που έχει για αυτή τη φάση στο ΒΑΡ, φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει από τους πιο νέους διαιτητές, οι οποίοι έχουν και την αίσθηση ότι μπορεί να επέλθει μια τιμωρία, τιμωρίες που δεν ξέρουμε με τι τρόπο και για πόσο καιρό τιμωρείται ο καθένας, δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, εγώ βασικά που παρακολουθώ όσο περισσότερο μπορώ για να έχω αντίληψη. Παρατήρησα, ας υποθέσουμε, διαιτητή, ο οποίος έμεινε απ' έξω 3-4 αγωνιστικές, δεν μπόρεσε κανείς να καταλάβει κάτι και γύρισα πίσω τις σελίδες να δω πού έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι και παραξενεύτηκα. Τιμωρήθηκε. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι τιμωρήθηκε ο διαιτητής όμως. Πώς θα σε πιστέψει ότι λειτουργεί σωστά? Πρέπει να γίνεται καθαρό, λέτε αυτό, ότι τιμωρείται και μένει απέξω. Δεν χρειάζεται να δούμε και το τελευταίο ελληνικό γήπεδο. Δεν χρειάζεται να ανακοινώσει κανείς το μέγεθος της ποινής. Να δούμε και το Αγρίνιο, κύριε Σπανέα, που είναι ο Τζίλος διαιτητής. Είναι το πρώτο πέναλτι που δίνει ο διαιτητής υπέρ του Άρη. Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, γίνεται φάουλ έξω από την περιοχή. Εδώ δεν χρειάζεται ΒΑΡ. Δεν χρειάζεται ΒΑΡ, γιατί έχει γίνει φάουλ. Έχει γίνει φάουλ έξω από την περιοχή. Αυτό και στην με προσπάθεια... το Ματίγια, ένα λεπτό, αυτό με το Ματίγια που σύμφωνα και με τις πληροφορίες της κυρίας Μπενέα υπάρχει εξέταση από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα του κ. Σπυρόπουλου. Για να τιμωρηθεί πειθαρχικά για τη χειρονομία αυτή. Εάν ασκήσει δίωξη πειθαρχική. Ναι, εάν ασκήσει ο κ. Σπυρόπουλος, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, βλέπει το, θα δει το υλικό, το βίντεο και θα αποφασίσει. Ναι, είναι επίσημο βίντεο, είναι από την Νόβα άλλωστε. Από την, συγγνώμη, από την Κοσμοτέ. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η ποινή. Το μέγεθος της ποινής για τη χειρονομία αυτή. Εντάξει, αυτό θα το κρίνει μετά το πειθαρχικό όργανο. Ναι, να το δούμε και εμείς όμως μετά. Μην είναι μια επίπληξη, μην είναι μια αγωνιστική. Σας διάκοψα για το πέναλτι όμως. Ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει παράβαση φάουλ έξω από την περιοχή. Δεν ξέρω, πήγε στο ΒΑΡ ο κ. Σιτζίλος. Όχι, όχι, εδώ το δίνει κατευθείαν και το ΒΑΡ συμφωνεί μαζί του. Και... α, συμφώνησε και το ΒΑΡ. Προφανώς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, καμία περίπτωση. Φαίνεται καθαρά ότι πέφτει, γλιστράει και πέφτει. Εδώ του κάνει το φάουλ, μπαίνει μέσα, γλιστράει και πέφτει. Αν ήθελε να δώσει κάτι, θα έπρεπε να γυρίσει την μπάλα πίσω και να δώσει το φάουλ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή την ενότητα την κάναμε, κύριε Σπανέα, επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική διαιτησία, που ξεκινάει από εσάς, όχι προσωπικά, από τους Έλληνες διαιτητές. Και από μένα, και εγώ τα έκανα μουσική μια φορά. Τι θα κάνουμε? Βεβαίως. Και το παραδεχτήκατε όμως. Είπατε, έκανα λάθος. Και τι από και σηκώναμε Γάινας... και φεύγω, παρατάω τη σφυρίχτρα. Και γρήγορα μάλιστα. Σηκωθήκατε και φύγατε. Και εγώ δεν βλέπω αυτή την ευθυξία από άλλους συναδέλφους σας. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλείψουν και όλοι έτσι, γιατί στο τέλος ποιος θα παίξει? Δεν υπάρχει. Και με το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε λίγο δεν θα υπάρχει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και εγώ ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εννοώ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και δεν αντιλαμβάνομαι τι ρόλο θα παίζουν οι ενώσεις χωρίς να έχουν ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να καταλάβω.